Είναι πολύ χαρά που έχουμε εδώ το Πατεραχώδιο. Ένα από τους βαθιά σπουδασμένους, ιδιαίτερα στην Κυπριακή Αγιολογία. Είναι αυτός ο οποίος προήλαγε την Κυπριακή Αγιολογία και ουσιαστικά βοήθησε ώστε αυτοί οι Άγιοι της Κύπρου να προβληθούν στους πιστούς ως πρότυπα πίστεως και αυτούς να ακολουθούμε στη ζωή μας. Και μέσα βέβαια από τις πηγές και μέσα από γραφτές πηγές που από τον τρόπο έζησαν οι Άγιοι, τουλάχιστον τις παλαιότερες πηγές. Δεν θα πω περισσότερα, νομίζω είναι και γνωστό σε εσάς. Μιλήσαμε και την άλλη φορά στον Απόστολο Παύλο που μας μιλήσε για τον Άγιον Επιφάνιον, ο οποίος ο Άγιος Επιφάνιος σχετίζεται τα μέγιστα με την Πάφο. Λόγω της Πάφου ο Άγιος Επιφάνιος ήρθε στην Κύπρο. Αν δεν ήταν η Πάφος, αν δεν ήταν ο Άγιος Ιταρίωνας, δεν θα τον είχαμε. Μπορούσε να μην τον είχαμε. Εδώ στον Θεό, μετά τον Απόστολο Βαρνάβα, έχουμε τον Άγιο Επιφάνιο. Ως ρητήν, ως στερεοτήν της Χρυσής Κύπρου. Περιμένουμε λόγων αγαθών, λόγων έτσι ωφέλιμων από εσάς, Πατεραχώδιε, και ευχαριστούμε ιδιαίτερα που κάνετε αυτόν τον κόπο να έρθετε από τη μακρινή Ευρύχου. Να έρθετε εδώ να μας μιλήσετε και να σας ακούσουμε. Ευχαριστούμε. Καθίστε. Ανιερότατε Μητροπολίτε Πάφου, κύριε Τυχικέ, Σεβαστίαν Κυρίου, πατέρες και αδελφοί, καταρχήν μεταφέρω προς όλους σας τις θερμές ευχές του Επισκόπου μου, Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου, κυρίου Νεοφύτου, νομίζω πολύ γνωστού και αγαπητού και στους εμπάφου αδελφούς, και εκφράζω τις εκβαθέων ευχαριστίες μας προς τον σεβαστό μας Μητροπολίτη Πάφου κύριο Τυχικό για την καλοσύνη και πρωτοβουλία που είχε για την διοργάνωση της σημερινής ομιλίας με θέμα το πάντοτε επίκαιρο ζήτημα, θα λέγαμε καλύτερα άθλημα, της μετάνοιας στην ζωή του πιστού χριστιανού, ιδιαίτερα επίκαιρο σήμερα που εισερχόμαστε χάρη τη Θεού στην περίοδο του Τριωδίου. Να με επιτρέψει εδώ ο Άγιος Πάφου να απευθυνθώ στους καλούς του κληρικούς και συνεργάτες και να τους τονίσω πως είναι ευλογημένοι και να ευχαριστούν τον Θεό που τους έστειλε έναν αρχιερέα φιλίστορα, φιλάγιο και φιλομαθή, έναν πατέρα που αγαπάει πραγματικά την εκκλησιαστική περιφέρεια της Πάφου ειδικότερα, αλλά και τον τόπο μας, την Κύπρο μας ευρύτερα, και αγωνίζεται εδώ και χρόνια που είμαστε γνωστοί με τον Πανιερότατο, πολύ περισσότερο τώρα ως επίσκοπος, να αναδείξει ποικιλότροπα την ορθόδοξη πίστη και παράδοση, την ιστορία και αγιότητα του τόπου μας προς δόξαν Θεού και ωφέλιαν ψυχών. Και είναι μέσα στο πλαίσιο αυτής της βαθιάς αγάπης Του προς εσάς, το φιλόχριστο ποίμνιό Του, που επευλόγησε την διοργάνωση της σημερινής μας ομιλίας. Αλλά επειδή κατά τον αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο Αντισθένη, αρχή σοφίας ή των ονομάτων επίσκεψης, ένα αρχαίο γνωμικό που σημαίνει αρχή της γνώσεως, είναι η εξέταση και μελέτη των ονομάτων των πραγμάτων, πριν εισέλθουμε στο καθαυτό θέμα μας, ας πούμε λίγα λόγια για το τι είναι μετάνοια. Τι θα πει μετάνοια, η τόσο χρησιμοποιούμενη σε πνευματική ζωή αυτή λέξη είναι σύνθετη από την πρόθεση μετά και το όνομα νους. Να κάνουμε και λίγο φιλολογία, χρειάζεται. Διότι η Άγιε Πάφο, ξέρετε, λέγει και ο Δεσπότης μας,
και γενικά σύγχρονοι άνθρωποι του Θεού, εάν ένας άνθρωπος δεν γνωρίσει την πίστη του, την παράδοσή του και την γλώσσα του, δεν έχει ταυτότητα. Και έτσι είναι εύκολο να παρασυρθεί από πολλά και διάφορα κακά. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η λέξη μετάνοια συντίθεται από την πρόθεση μετά και το όνομα νους. Στην αρχαία ελληνική γλώσσα η σύνθετηση της πρόθεσης αυτής με αρκετά ονόματα σημαίνει την αλλαγή αυτού που εννοεί το όνομα. Παραδείγματος χάρη, μετάβαση σημαίνει αλλαγή της βάσης, μετακίνηση, έτσι, μετάθεση, αλλαγή της θέσης κλπ. Βεβαίως, στους αρχαίους Έλληνες, η μετάνοια είχε την έννοια της αλλαγής σκέψης, αλλά όχι την ηθική έννοια που έχει στην Εκκλησία μας. Μετάνοια όμως, κατά την πατερική ερμηνεία, θα πει αλλαγή του νοός μας, δηλαδή του φρονήματός μας, του τρόπου τελικά που σκεφτόμαστε και αραζούμε. Και ο νους, το φρόνημά μας, όπως κηρύσσει ο Απόστολος Παύλος, πρέπει να γίνει νους Χριστού, λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορινθίους, «Ημείς δε νουν Χριστού έχουμε». Για να αντιληφθούμε την πρωταρχική σημασία της αρετής της μετάνοιας στην ζωή του πιστού, είναι θεωρούμε σημαντικό να επισημάνουμε τόσο το πρώτο κήρυγμα του προδρόμου Ιωάννου, όσο και του Δεσπότου Χριστού, σύμφωνα με τις σαφείς αναφορές των Αγίων Ευαγγελίων, που ήταν κήρυγμα παρότρινση σε μετάνοια. Τι έλεγαν στους ταλέπορους ανθρώπους της εποχής τους, τι τους δίδασκαν πρώτα-πρώτα, «Εν δε τες ημέρες εκείνες παραγίνεται Ιωάννης ο Βαπτιστής, κηρύσσον εν διερήμου της Ιουδαίας και λέγον, μετανοείτε, ίγκυ και γάρι βασιλεία των ουρανών». Και για τον Χριστό μας, «Από τότε ήρξε το Ιησούς κηρύσσιν και λέγειν, μετανοείτε, ίγκυ και γάρ η βασιλεία των ουρανών». Σε αυτές τις λίγες λέξεις συνοψίζεται το όλο ευαγγελικό κήρυγμα, στην πίστη δηλαδή ότι έφτασε, πλησίασε η βασιλεία των ουρανών, ήλθε ο αναμενόμενος σωτήρας και λυτρωτής που χορηγεί την αιώνια ζωή, δίνοντας την χάρη του από τούτη την ζωή, με τις βασικές όμως προϋποθέσεις της πίστης στο θεανδρικό του πρόσωπο, στον αληθινό τριαδικό Θεό και της μετάνοιας. Ακόμη, ο Κύριος καθορίζει το έργο της ανθρώπινης οικονομίας του. Όταν λέμε στην εκκλησική γλώσσα, αδελφοί μου, οικονομία, δεν έχει την έννοια την χρηματική που εννοούμε σήμερα, αλλά την συγκατάβαση του Θεού, που ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος για να μας σώσει. Και ο Χριστός καθορίζει το έργο αυτό ως κλίση των αμαρτωλών προς μετάνοια. «Ουκ ήλθον καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια». Έτσι ο Χριστός μας λέγει, δεν ήρθα να καλέσω σε σωτηρία αυτούς που νομίζουν ότι είναι δίκαιοι, αλλά αυτούς που είναι μεν αμαρτωλοί, αλλά έχουν μετάνοια. Για να μην πλανούμαστε και να λέμε λόγια δικά μας για το σοβαρότατο αυτό θέμα της μετάνοιας, θεώρησα χρήσιμο, πανιερώτατε, να παραθέσω στην αγάπη σας καταρχήν το πώς ορίσουν την μετάνοια οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Εδώ να μου επιτρέψετε, πανιερώτατε αδελφοί μου, μια μικρή παρέκβαση. Για μας τους Ορθοδόξους, κριτήριο της αληθείας, της κατανόησης της Αγίας Γραφής, είναι η παράδοση, οι Άγιοι Πατέρες μας. Ενώ οι Προτεστάντες, για παράδειγμα, ας πούμε, έχουν ως κριτήριο το πώς καταλαβαίνει ο καθένας τους την Αγία Γραφή. Ας πούμε, μαζεύονται, βέβαια δεν είμαστε εμείς ποτέ, αλλά σε μια σύναξη και ο καθένας μιλά και λέει τι, πώς καταλαβαίνει την Αγία Γραφή. Αυτό το πράγμα είναι αίρεσης. Εμείς οι Ορθόδοξοι αδελφοί μου, εφόσον δεν έχουμε την χάρη του Αγίου Πνεύματος, την έλαμψη, τον φωτισμό, το ίδιο Άγιο Πνεύμα που φώτισε τους Ευαγγελιστές,
τους συγγραφείς των βιβλίων της Καινής Διαθήκης και τους Άγιους Πατέρες να γράψουν τα έργα μας. Πρέπει να ακολουθούμε τι μας λένε οι Άγιοι Πατέρες. Λοιπόν, οι Άγιοι Πατέρες πώς κατανοούν, πώς ορίζουν την μετάνοια. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ορίζει την μετάνοια ως εξής. «Έστι δε μετάνοια τον οικέτη τα αυτά πράττειν». Δηλαδή, μετάνοια τι είναι, να μην ξανακάνουμε τα ίδια σφάλματα, τις ίδιες αμαρτίες. Ο Μέγας Αθανάσιος θεωρεί την μετάνοια ως μετάθεση του νοός από το καλό στο κακό. Από το κακό στο καλό. Μετάνοια δε στην ούχη των γονάτων κλίσης, αλλιαποχή του κακού και το πονήν και θρηνήν και δέστε του Θεού υπέρ της των προημαρτικών των αφέσεως. Διαγαρτού το λέγεται μετάνοια, ότι μετατίθηση των νουν από του κακού προς το αγαθόν. Βλέπετε εδώ γίνεται και μια έτσι άλλη, δίνεται μια άλλη ερμηνεία. Λέμε, ξέρετε όλοι, μετανιάζω, κάνω μετάνοιες, σημαίνει ότι γονατίζω, έτσι κάνω προσευχή, είτε με τις μικρές, όπως λέμε, μετάνοιες, σταυρούς, έτσι και σκύβουμε, είτε γονατίζουμε. Αλλά λέει ο Μέγας Αθανάσιος, δεν θεωρείται ολοκληρωμένη μετάνοια απλώς το να γονατίζουμε, αλλά το να απέχουμε από το κακό και να κλαίμε για όσα κάναμε κακά και να θρηνούμε και να παρακαλούμε τον Θεό να μην πέσουμε στα ίδια αμαρτήματα. Στην συνέχεια θα αναφέρουμε κάποια αποσπάσματα από ένα βαρύτιμο και μοναδικό πατερικό έργο, την κλίμακα του Οσίου Ιωάννου του Σιναήτου. Ο Όσιος Ιωάννης έζησε τον 7ο αιώνα και ήταν ασκητής και κατόπιν ηγούμενος της περίφημης αρχαίας μονής του Σινά. Δεν ξέρω, κάποιοι πήγατε στα Ιεροσόλυμα, συνήθως το ταξίδι στα Ιεροσόλυμα συνδυάζεται με προσκύνημα στη Μονή του Σινά. Είναι από τις αρχαιότερες μονές, που μάλιστα ίσως η μοναδική που διασώσεται όπως χτίστηκε τον 6ο αιώνα από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Ο λόγος είναι τότε είχαν αρχίσει οι αραβικές επιδρομές και λέει η παράδοση ότι οι πατέρες καλοδέχτηκαν τον πρώτο Μωάμεθ, λοιπόν, και μάλιστα σε μια νύχτα για να τον, έτσι να τον ξεγελάσουν, τέλος πάντων έκτισαν έναν τζαμί δίπλα από, από τον ναό που είναι αφιερωμένο στη Βάτο και σήμερα στην Αγία Κατερίνη και τους έδωσε την περίφημη Αχτιναμέ. Τι είναι η Αχτιναμέ? Ο Μωάμεθ, ξέρετε, ήταν αγράμματος, δεν ήξερε να βάλει την υπογραφή του. Γι' αυτό όταν είδε ότι τον τίμησαν οι Σιναήτες πατέρες οι πρώτοι εκεί τον 7ο αιώνα, λοιπόν, και μάλιστα του είπαν, έχει και χώρο λατρείας, αν έρθει κανένας εδώ που ακολουθεί την πίστη σας και θέλει να προσευχηθεί, έκαναν αυτό για να γλιτώσουν την μονή από την καταστροφή. Έκανε ένα διάταγμα που είπε ότι στους αιώνες κανένας μουσουλμάνος δεν θα ενοχλήσει αυτό το μοναστήρι και αφού δεν ήξεραν υπογράφη, έφερε μπελάνη, έβαλε την πλατιά του μέσα, ανιερότατε, και την έβαλε πάνω στο χαρτί, σήμερα σώζεται αντίγραφο. Και όποτε υπήρχε αραβική επιδρομή, συγγνώμη, κάνουμε και μια έτσι ιστορική παρέκβαση, λοιπόν, οι πατέρες μέσα σε ένα σημαίνιο δίσκο έπαιρναν αυτό το πολύτιμο έγγραφο, το έβλεπαν οι εκάστοτε Άραβες που ήθελαν να κάνουν ανοχλή στη μονή και αμέσως προσκυνούσαν και έφευγαν. Έτσι, λοιπόν, σε αυτό το μοναστήρι έζωσε αυτή την περίοδο των πρώτων αραβικών επιδρομών ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης. Το έργο του αυτό, όπως συμπυκνώνεται η σύνολη πνευματική του εμπειρία, η εμπειρία της ορθόδοξης πνευματικότητας και άσκησης, πήρε αυτό το όνομα κλίμακα, επειδή μέσα από τους 30 λόγους που περιλαμβάνει και όπου αναλύονται εις άριθμες, αρετές και πάθη, οδηγεί τον μοναχό, κατεξοχήν για μοναχούς, αλλά και τον κάθε πιστό χριστιανό σκαλί-σκαλί στην κορυφή της πνευματικής τελείωσης. Κλίμακα είναι η σκάλα, ξέρετε, έτσι. Αυτή είναι πνευματική κλίμακα. Τα εφεξής αποσπάσματα προέρχονται από τον 5ο λόγο περί μετανοίας, όπου ο μεγάλος αυτός καθηγητής της ερήμου
μας προβάλλει τα γνωρίσματα της αληθινής μετάνοιας. Θα τα διαβάσουμε λίγο-λίγο και θα προσπαθήσουμε με την χάρη του Θεού να αναλύσουμε αυτά τα θεόπνευστα κείμενα. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης, «Μετάνοια σημαίνει ανανέωση του βαπτίσματος». Μεγάλη κουβέντα. Βλέπετε, αδελφοί μου, όλοι τώρα από τότε που επικράτησε ο νηπιβαπτισμός, σε παιδική ηλικία βρεφική βαπτιστήκαμε. Κρατήσαμε όμως καθαρό το βάπτισμά μας, όλοι μας, λίγο πολύ, με τις διάφορες μας αμαρτίες, το μολύναμε. Με την μετάνοια, λέει ο Άγιος Ιωάννης, και όλοι οι παράδοτες της Εκκλησίας, καθαρίζουμε, ανανεώνουμε την χάρη του βαπτίσματος. Μετάνοια σημαίνει συμφωνία με τον Θεό για νέα ζωή. Μετανοών, ακούστε εδώ, σημαίνει αγοραστής της ταπεινώσεως. Τι πράγματα πανεύονται. Λοιπόν, δηλαδή, δεν μπορεί να νοηθεί μετάνοια χωρίς να έχουμε και ταπείνωση. Μετάνοια, συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης, σημαίνει μόνιμος αποκλεισμός κάθε σωματικής παρηγορίας. Αλίμονό μας, ποιος το εφαρμόζει αυτό. Μετάνοια σημαίνει σκέψη αυτοκατακρίσεως. Είναι αυτοκατάκριση, είναι με μεγάλη αρετή που τονίζουν οι πατέρες, που σημαίνει ότι θέλουμε, αδελφοί μου, να κατακρίνουμε. Ξέρουμε, η κατάκριση είναι μεγάλο, σοβαρό αμάρτημα, αλλά έχει μια κατάκριση που επιτρέπεται. Ποια είναι αυτή? Τον εαυτό μας. Όσο θέλετε να κατακρίνετε τον εαυτό σας, αυτή η κατάκριση είναι σωτήρια. Μετάνοια σημαίνει αμεριμνησία για όλα τα άλλα και μέριμνα για τη σωτηρία του εαυτού μας. Συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης, μετάνοια σημαίνει θυγαρτέρα της ελπίδας και αποκήρυξη της απελπισίας. Ακούμε πολλές φορές, και οι πατέρες εδώ και πανιερότατος βέβαια, και άλλοι μας, κάποιους απελπίζονται χάρη της ελπίδας. Όχι, αδελφοί μου, αυτός που έχει αληθινή μετάνοια δεν απελπίζεται. Θα έχει πάντα ελπίδα, γιατί η αγάπη του Θεού όλα τα συγχωρεί, όλα τα καλύπτει και δεν μας αφήνει ποτέ, έτσι. Μετανοών σημαίνει κατάδικος, απαλλαγμένος από την ντροπή. Μετάνοια σημαίνει συμφιλίωση με τον Κύριο, προσέξτε εδώ, με έργα αρετής αντίθετα προς τα παρατώματά μας. Έρχεται κάποτε, ας πούμε, μπορεί στην εξομολόγηση να ακούσουμε, πανιερότατε μου, αδελφοί μου, λοιπόν, ένας ο οποίος, παράδειγμα, πέφτει στο πάθος της κλεψιάς. Και λέει, ας πούμε, να εκκλησιάζουμε να φάει. Όχι, αδελφέ μου, ο Θεός θέλει αυτός που έχει έναν πάθος, που είναι να κάνει κάτι άλλο, πρώτα να διορθώσει το πάθος του, να μην κλέβει και μετά να δίνει ελεημοσύνη. Ένας που πέφτει σε σοβαρά σαρκικά αμαρτήματα, έλεγε, να κάνουμε ελεημοσύνη. Όχι, το θέλει ο Θεός. Ο Θεός θέλει πρώτα να σταματήσουμε την αμαρτία αυτήν την σαρκική και τότε να κάνουμε άλλα έργα, έτσι. Δηλαδή αυτό θα πει μετάνοια. Να κάνουμε, λέει ο Άγιος, έργα αρετής αντίθετα προς τα παραπτώματά μας. Μετάνοια σημαίνει καθαρισμός της συνειδήσεως. Τρέχουν πολλοί με προβλήματα στους ψυχολόγους να τους βοηθήσουν. Έτσι, δεν λέμε ότι και η ψυχιατρική και η ψυχολογία, η κλινική, η σοβαρή, η επιστημονική, μερικές φορές βοηθά. Αλλά δεν λύνει προβλήματα πνευματικά, αδελφοί μου. Η αληθινή μετάνοια μέσα στη μυστηριακή ζωή, αυτή είναι που καθαρίζει τη συνείδηση και ηρεμήσει ο άνθρωπος από πράγματα που τον απασχολούν. Έναν σπουδαίο άλλο. Μετάνοια σημαίνει θεληματική υπομονή όλων των θλιβερών πραγμάτων. Έρχεται μας μια δοκιμασία. Εμείς οι Κύπριοι έχουμε, δεσπότη μου, το γυνάτι. Το γυνάτι που πότε έρχεται, ξέρετε από πού βγαίνει αυτό το γυνάτι? Από την αρχαία λέξη «ίνατι», δηλαδή γιατί.
Δηλαδή τι κάνουμε, δικάζουμε τον Θεό. Γιατί Θεέ μου, γιατί να αρρωστήσει το παιδί μου, γιατί να πεθάνει, γιατί να χάσω τούτο, γιατί το... Αυτό είναι το κοινά την αδελφή μου. Δηλαδή εμείς αντί να δεχτούμε τη δοκιμασία που επιτρέπει ο Θεός για την πάσοφη κρίση του, γιατί, για τη σωτηρία της ψυχής μας, εμείς όχι, δεν το δεχόμαστε. Μα γιατί, ναι, αλλά με αυτά τα πράγματα δεν έχουμε μετάνοια, δεν υπάρχει σωτηρία, αδελφοί μου. Μετάνοια, ναι. Όσοι πέσαμε, συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης, ας πολεμήσουμε προπάντων τον δαίμονα της λύπης, διότι αυτός έρχεται δίπλα μας την ώρα της προσευχής, μας ενθυμίζει την προηγούμενη μας παρησία και προσπαθεί να χρηστεύσει την προσευχή μας. Όταν λέμε παρησία στην πνευματική ζωή, αδελφοί μου, είναι αυτή η λέξη καθ' αυτό σημαίνει πανρήμα, δηλαδή αυτός λέμε έχει παρησία, σημαίνει αυτός που μιλά πολλά, που δεν έχει συστολή κτλ. Έτσι, αλλά η παρησία έχει και την καλή έννοια της στην πνευματική ζωή, αυτός που έχει καθαρότητα ψυχής, που προσέχει τη ζωή του, έχει παρησία, λέμε, στο Θεό. Δηλαδή, εν ντρέπεται, μπορεί να μιλά σαν φίλος προς φίλος στο Θεό, έτσι. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ότι όσοι πέσαμε ιδίως σε πιο μεγάλα αμαρτήματα, να προσέξουμε να μην μας τη φέρει ο Σατανάς με τη λύπη και την απελπισία. Όχι, είπαμε και προηγουμένως, μετάνοια σημαίνει ελπίδα, έτσι. Θα διώχνουμε τη λύπη και θα λέμε του Σατανά, είπα και ο πίσω μου Σατανά, ο Χριστός με δέχεται, με αγαπά, μετανοούντα και δεν θα απελπιστώ. Συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης, μην τρομάξεις όταν πέφτεις κάθε ημέρα και μη εγκαταλείψεις τον αγώνα. Αντιθέτως να είστασε ανδρείος και οπωσδήποτε θα ευλαβηθεί την υπομονή σου, φύλακας αγγελός σου. Όσο ακόμα είναι πρόσφατο και ζεστό το τραύμα, τόσο και ευκολότερα θεραπεύεται. Κάνει παραλληλισμό Άγιος και με την ιατρική, ξέρουμε, ένα φρέσκο, μια φρέσκα πληγή, όσο είναι φρέσκα μπορούμε να πιο εύκολα θεραπεύσουμε. Ένα αγριοχορταράκι έτσι που βλαστά στον κήπο μας, όσο είναι μικρό, τόσο πιο εύκολα βγαίνει. Όσο πιο παλιά γίνεται παλιά μια πληγή, όσο μεγαλώνει ένα αγριόχορτο, τόσο δύσκολα και αντιμετωπίζονται, έτσι. Ενώ τα τραύματα, λέει, που χρόνησαν, σαν παραλληλημένα και αποσκληρημένα, δύσκολα θεραπεύονται και χρειάζονται για να ιατρευθούν πολύ κόπο, ενώ η πνευματικό, και νηστέρι και ξηράφι και το εδώ πυρ των καυστηριασμών. Δηλαδή το πυρ των θλίψεων εδώ, εν αντιθέσει με το μελλοντικό πυρ της κολάσεως. Όταν η συνείδηση πάψει να μας ελέγχει, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, για αμαρτίες, ας προσέξουμε μήπως αυτό δεν οφείλεται στην καθαρότητα, αλλά στην κόπωση και άμβληση της συνείδησης εξαιτίας πλήθους αμαρτιών. Απόδειξη ότι έσβησε το χρέος των αμαρτιών μας είναι το να θεωρούμε πάντοτε χρεώστη τον εαυτό μας. Τι παράδοξα πράγματα μας λένε για τη σημερινή λογική οι πατέρες. Δηλαδή, αυτό είναι το φρόνημα των Αγίων. Όταν δεις άνθρωπο του Θεού, δεν θα σου κάνει ότι είμαι έτσι και έτσι. Όχι, θα θεωρεί πάντοτε τον εαυτόν του αμαρτωλόν και χρεώστη ο Θεόν. Αυτό είναι σημείο ότι πράγματι συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες. Τίποτα δεν υπάρχει ίσο ή ανώτερο από τους ιχτυρμούς του Θεού. Γι' αυτό όποιος απελπίζεται σφάζει ο ίδιος τον εαυτό του. Σημείο της πραγματικής και επιμελούς μετάνοιας είναι το να θεωρούμε τον εαυτό μας άξιο για όλες τις λήψεις που μας συμβαίνουν, είπαμε και προηγουμένως. Τις ορατές, δηλαδή που προέρχονται από τα πράγματα και από τους ανθρώπους, και τις αόρατες που προέρχονται από τους δαίμονες και για πολύ περισσότερες. Έτσι, επομένως αδελφοί μου, αυτό θα το έχουμε υπόψη μας. Πολλές φορές ακούμε και σε πνευματικές συνομιλίες και σε εξομολογήσεις, μα γιατί Πάτερ μου, γιατί ο Θεός. Οι δοκιμασίες, αδελφοί μου, δεν είναι εγκατάλειψη Θεού. Έλεγε και ο γέροντας μας,
ο Αθανάσιος Σαυροβούνη, πανιερώτατε που τον γνωρίσατε, έλεγε «Γιέ μου, η δοκιμασία, ο πειρασμός είναι επίσκεψη Θεού». Άρα, όταν έχουμε δοκιμασίες, να ξέρουμε ότι Θεός μας επισκέπτεται για το καλό μας. Συναψίζοντας την πατερική αντίληψη για την μετάνοια, ο μακαριστός Μητροπολίτης Νικοπόλεως Μελέτριος Καλαμαράς, που τον είχα ως φοιτητής πνευματικό και αυτός μας είχε χειροτονήσει, γράφει «Η μετάνοια, η βαθιά θεολογική της σημασία, είναι η συνέστηση του ανθρώπου ότι εκτελώντας το θέλημα του διαβόλου διατρέχει τον κίνδυνο να μείνει μέσα του το κακό αθάνατο και για να αποτρέψει αυτή την μέγιστη απειλή κατά του προσώπου του, σπέβδει να απαλλαγεί από το κακό ταυτίζοντας το φρόνημά του με το φρόνημα του Χριστού και τηρώντας τις εντολές του». Το θέμα της απόψινής μας συνάντησης τη χάνει ασφαλώς πάντοτε επίκαιρο, ιδιαίτερα όμως σε αυτή την περίοδο που χάρη τη Θεού εισερχόμαστε, αυτή του τριωδίου, της ψυχοσωτήριας περίοδου που ονομάστηκε έτσι από το ομώνυμο λειτουργικό βιβλίο που περιέχει τους ύμνους τους οποίους ψάλλουμε κατά την περίοδο αυτή και που αρχίζει σήμερα, σαν σήμερα κάθε χρόνο, Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου και λίγη το Μέγα Σάββατο. Ονομάστηκε δε τριώδιο, αδελφοί μου, για να ξέρουμε η περίοδος από το βιβλίο, και το βιβλίο ονομάστηκε έτσι διότι της καθημερινής, της μεγάλης τεσσαρακοστές της καθημερινές, οι κανόνες του όρθρου, όπως λέμε, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι κάθε όρθρου, έχουν τρεις οδές σε αντίθεση με τον υπόλοιπο χρόνο που έχουν 8 και 9 οδές, και από τις τρεις οδές ονομάστηκε τριώδιο το βιβλίο, τριώδιο η περίοδος. Αυτή η περίοδος είναι η πιο κατανυκτική του έτους, που με τις ωραιότατες ακολουθίες της, την νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής που περιλαμβάνει, την όλη πνευματική ατμόσφαιρα που δημιουργεί, μας προετοιμάζει με τον καλύτερο τρόπο, αν θέλουμε και αγωνιστούμε, να εορτάσουμε εξαγνισμένη την κοσμοσωτήρια Ανάσταση του Χριστού μας. Και η Αγία μας Εκκλησία, θέλοντας να μας ετοιμάσει για αυτό το στάδιο των αρετών, όπως θα ψάχνουμε πρώτα Θεός την Κυριακή της Ειρηνής σε κάποια τροπάρια, όρισε να διαβάσετε σήμερα, αρχή του Τριωδίου στην Λειτουργία, η παραβολή του Τελώνου και Φαρισαίου που μας διδάσκει την αξία των αρετών της ταπείνωσης, της προσευχής και της έμπραχτης μετάνοιας, ώστε να μας παροτρύνει να τις ασπαστούμε και να τις εφαρμόσουμε σαν όπλα στο στάδιο της Αγίας αυτής περίοδου. Και από την άλλη, να φοβηθούμε την καταδίκη όσων επέκυψαν στα πάθη της καινοδοξίας και κατακρίσεως των άλλων, ώστε πάση δυνάμει να τα αποφύγουμε. Παράδειγμα, θεάρες της προσευχής και συνάμα ειλικρινούς μετάνοιας, το Ευαγγέλιο, αν θυμάστε, μας προέβαλε σήμερα τον Τελώνη. Επειδή οι τελώνες, δηλαδή οι φοροεισπράκτορες της ρωμαϊκής εποχής και μεταγενέστερα, έκαναν αδικίες και καταδυνάστευαν τον κόσμο, τότε, κατά την ρωμαϊκή και βυζαντινή περίοδο, οι τελώνες ήταν άρχοντες συνήθως μιας περιοχής, μιας πόλης, εξαγόρασαν από το κράτος τους φόρους και μετά τους εισπράχταν ήδη, αδικώντας κατά πολύ τους φορολογούμενους. Έτσι ήταν η χαρακτηριστική τύπη του αμαρτωλού ανθρώπου, ευλογείτε θεφιλέστατε. Λέγει λοιπόν ο Κύριος πως ένας φαρισαίος που θεωρεί το δίκαιος ήταν ο χαρακτηριστικός τύπος δικαίου ανθρώπου και ένας τελώνης ανέβηκαν τα προσευχηθούν στο ιερό, στο ναό. Ας προσέξουμε αυτό το ρήμα, τη λέξη ανέβηκαν, που σημαίνει πως η προσευχή αποτελεί ανάβαση, εξύψωση του ανθρώπου από τα γήινα στα ουράνια. Και ο μεν τελώνης πως προσευχόταν, ας προσέξουμε τη στάση του, ψυχική και σωματική,
Στάθηκε, λέει, το Ευαγγέλιο μακριά από το θυσιαστήριο, όπως λέμε, ας πούμε, εδώ είναι ο ναός, εκεί έξω προς την πόρτα, προς τον ναύτικα, εξονάφτηκα. Λοιπόν, και είχε αυτογνωσία της αμαρτωλότητάς του και επομένως ταπείνωση και μετάνοια. Το βλέμμα του γυρισμένο κάτω, δεν τολμούσε καν να ταινίσει στον ουρανό, όπου θεωρείται ο τόπος του Θεού, και ακόμη, λέει, χτυπούσε στο στήθος του. Γιατί άραγε? Αυτό το φούνε, καμιά φορά το κάνουμε και ασυνείδητα, γιατί μέσα στο στήθος μας, αδελφοί μου, είναι η καρδιά, το κέντρο της ψυχοσωματικής ύπαρξης του ανθρώπου, ο χώρος που ξεκινά και εδρεύει τόσο το καλό όσο και το κακό. Και ακόμη τα λόγια της προσευχής που με δάκρυα έλεγε είναι αξιοθαύμαστα. «Ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό, Θεέ μου, ελέησέ με τον αμαρτωλό». Δεν χρειάζονται παραπάνω λόγια, δεν χρειάζονται συχνά, αδελφοί μου, πολλά λόγια στην προσευχή. Όπως και αλλού συμβουλεύει ο Χριστός μας, «Μη βαθολογήσετε εν την προσευχή». Δηλαδή, στην προσωπική σας προσευχή, μη λέτε πάρα πολλά λόγια, διότι, λένε οι πατέρες, μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης το λέει συχνά στο βιβλίο του που είπαμε στην κλίμακα, ότι τα πολλά λόγια διασκορπίζουν τον νου του ανθρώπου. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες μας παρέδωσαν μία σύντομη και συνάμα δυνατή προσευχή που σε λίγες λέξεις συμπυκνώνει τόσο όλη την πίστη μας, όσο και ό,τι χρειάζεται να ζητούμε και όπως πρέπει να το ζητούμε από τον Θεό. Πρόκειται για την πολύ γνωστή, νομίζω, σε πλήστους από εσάς, ευχή του Ιησού, το Κύριε Ιησού Χριστέ, ορισμένοι προσθέτουν Ιε του Θεού, ελέησόν με ή ελέησόν με των αμαρτωλών. Να επαναλαμβάνουμε όσο συχνά πιο μπορούμε αυτή την Αγία Προσευχή που φέρνει πολύ πνευματικό καρπό στις ψυχές μας. Κατά την επόμενη αμέσως Κυριακή, η Αγία Εκκλησία μας θα μας προβάλλει εποπτικά με την παραβολή του Ασώτου τα γνωρίσματα της αρετής της θεμελιώδους, για την οποία είναι και κατεξοχήν το απόψινό μας θέμα, της αληθινής μετάνοιας, για να τη χρησιμοποιήσουμε ως όπλο θεϊκό στον αγώνα κατά των παθών και της αμαρτίας. Ο Άσωτος Υιός είναι τύπος του κάθε αμαρτωλού, δηλαδή όλων των ανθρώπων, δηλαδή όλων εμάς, εφόσον ποιος είναι, όπως λέει ο δίκαιος Ιώβ, καθαρός από ρήπο, αλλά κανένας, έστω και αν μια μέρα, είναι η ζωή ενός ανθρώπου πάνω στη γη. Τι κάνει λοιπόν ο νεότερος Υιός, ο άσωτος αυτής της παραβολής? Αυτό που κάνει αλίμονο ο κάθε αμαρτωλός. Αφού λάβει τα χαρίσματα από τον Θεό Πατέρα, αποδημεί εις χώραν μακράν, δηλαδή οικειοθελώς απομακρύνεται από τον Θεό, την εν Θεώ ζωή, τον νόμο του Θεού, και εκεί διασκορπίζει την ουσίαν αυτού ζών ασώτος. Εδώ ουσία εννοεί την περιουσία. Ξέρω τη λέξη περιουσία, την υπέρξη μας ουσία, αυτό θα πει. Στη μακριά από τον Θεό ζωή του, ο άνθρωπος σκορπίζει την θεϊκή περιουσία, τα θεία δηλαδή χαρίσματα, τα χαρίσματα που έλαβε από τον Δημιουργό που τον έπλασε κατ' εικόνα του, αλλά και εμείς χριστιανοί, ορθόδοξοι χριστιανοί, και την χάρη που λαμβάνουμε από τον Θεό με το βάπτισμα, το Άγιο Χρίσμα, την Θεία Κοινωνία, γέννητα μυστήρια, διότι τα ποικίλα θεϊκά χαρίσματα είναι η αληθινή, η μόνιμη, η αναφέρετη περιουσία του ανθρώπου, του χριστιανού. Και αφού με τον αμαρτωλό τρόπο ζωής σκορπίσει, χάσει τις θεϊκές δωρεές, ο άνθρωπος, ο άσωτος, τότε, αδελφοί μου, νιώθει γυμνός και πεινασμένος. Γυμνός και πεινασμένος για Θεία Χάρη. Βιώνει στα βάθη της ύπαρξής του ο κάθε αμαρτωλός ένα κενό. Ένα, να το πούμε με τη σύγχρονη φιλοσοφική γλώσσα, υπαρξιακό κενό. Γιατί ο άνθρωπος είναι πλασμένος
να είναι πλήρης γεμάτος μόνο με την κοινωνία με τον Θεό. Μόνο η χάρη του αδελφοί μου γεμίσει, τρέφει τον έξω άνθρωπο. Πώς το λέει ο προφητάναχτας Δαβίδ, «Χορταστήσω με εν το φθήνε μη την δόξαν σου». Δηλαδή ο άνθρωπος χορτάζει, γεμίζει εσωτερικά όταν κοινωνεί με την δόξα του Θεού. Και το λέγει, να μου επιτρέψετε, και ένας σύγχρονος Άγιο παιδί θα λέγαμε ποιητής, δεν ξέρω εσείς αν το ξέρετε, ίσως πιο παλιοί, από την Χίο Υιός Ιερέα, που ήταν Αλέξανδρος Γιάλας το όνομά του, αλλά το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Γεώργιος Βερίτης, που σας το συνιστώ να διαβάσετε, πολύ γεμάτα Θεό αυτά τα ποίηματα αυτού του ανθρώπου, που νομίζω Άγιοι Αρχιερείς δεν διδάσκονται σήμερα στα σχολεία. Ο Βερίτης έχει ξεχαστεί. Λέει κάπου, «Ο Χριστός είναι που δίνει την χαρά και την ειρήνη». Και τι κάνει τότε ο άσωτος, αφού γυμνώθηκε από τον Θεό, προσκολλάται σε έναν από τους πολίτες της καταραμένης εκείνης χώρας της απολίας, για να μπορεί τουλάχιστον να χωρέσει την πείνα του, και αυτός τον στέλνει στους αγρούς να βόσκει χείρους, λέγει η παραβολή. Και προσπαθούσε, λέει, να χορτάσει τρώγοντας την τροφή των χείρων, τα ξυλοκέρατα, άλλοι λένε τα βαλανίδια, άλλοι τα χαρούπια. Οι πολίτες της χώρας εκείνης, αδελφοί μου, είναι οι δαίμονες. Και αυτοί, γυμνοί της χάρης του Θεού και αποξενωμένοι από Αυτόν, δεν μπορούν να χορτάσουν την εσωτερική πείνα του ανθρώπου, γιατί είπαμε ότι μόνον ο Θεός γεμίζει την ψυχή του πλάσματός του. Και καθίσταται ο μαυτωλός από τους δαίμονες χειροβοσκός, δηλαδή εχμάλωτος στα ψυχοφθόρα πάθη. Η χείρη είναι στην Αγία Γραφή συχνά προσωποποίηση του βυθισμένου στη λάσπη και δυσοδεία της αμαρτίας ανθρώπου, πάντοτε σκυμμένη προς τα κάτω τα γήινα. Έπειτα ο χείρος πάντα βλέπει προς τα κάτω και ζει μες στη λάσπη. Έτσι, κατά αναλογία αναλίμωνο, καταντά ο αμαρτωλός, ο αμετανόητος. Ας έρθουμε τώρα στο σπουδαίο μήνυμα της μετάνοιας αυτής της παραβολής. Ο άσωτος, γυμνός, πεινασμένος, αποξενωμένος της Θείας Χάρης και συνδετριμένος από την αμαρτία, έρχεται εις εαυτόν, συμμαζεύει τον νου του, θεωρεί και ερευνά την κατάστασή του και γνωρίζει, αναγνωρίζει την τόση του. Ποιον παρόργησε, από ποιον χωρίστηκε, σε ποιο ύψος δόξης βρισκόταν και σε ποια αθλειότητα ξέπεσε και καταβυθίστηκε. Προσέξετε ότι βρίσκει και τα λόγια με τα οποία θα απολογηθεί στον καλό του πατέρα. Να τονίσουμε και εκείνο το Αναστάς, λέει «Αναστάς πορεύσουν προς τον πατέρα μου καιρό», που σημαίνει πως μέχρι τότε ήταν πεσμένος στην απώλεια της αμαρτίας, αλλά αποφάσισε να σηκωθεί, να τρέξει με μετάνοια και να ζητήσει συγχώρηση. Αυτό είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, το λαμπρό παράδειγμα της γνήσιας μετάνοιας. Είπαμε και εισαγωγικά ότι η μετάνοια θα πει αλλαγή νοός, φρονήματος του τρόπου που ζούμε. Μα για αυτή την αλλαγή, την διόρθωση, χρειάζεται πρώτα να έλθουμε εις εαυτούς, να συμμαζέψουμε τους σκορπισμένους εδώ και εκεί στα πάθη και τις αμαρτίες λογισμούς μας με προσευχή και ταπείνωση. Ύστερα να ανακρίνουμε τους εαυτούς μας. Έτσι θα συνειδητοποιήσει ο καθένας μας τα πάθη του, τα λάθη του, με έργα, με λόγους, με λογισμούς. Και ύστερα να παραδεχθούμε ενώπιον του Θεού την ενοχή μας και ότι εμείς και κανένας άλλος δεν φταίει, και γεμάτη πίστη και ελπίδα να προστρέξουμε στον φιλάνθρωπο και εύσπλαχνο Θεό μέσω της προσευχής, αλλά και μέσω του ιερού μυστηρίου της εξομολογήσεως, και εκεί με ειλικρίνεια και ταπείνωση, χωρίς δικαιολογίες, να ομολογήσουμε έξω, που εδώ βγαίνει το εξομολόγηση, ομολογώ έξω, εξωτερικεύω, ό,τι βαραίνει την ψυχή μας,
Και τότε ο Ουράνιος Πατέρας θα μας εσπλαχνιστεί, θα μας αγκαλιάσει και θα μας ευλογήσει, θα μας δώσει τα γνωρίσματα της ιότητας, όπως ο Πατέρας τον Άσιο, το Υιό της Παραβολής, και θα μας αποκαταστήσει στην πρώτη χάρη και τάξη. Η ψυχή του ανθρώπου αδελφή μου το αισθάνεται αυτό με τα γνήσια μετάνοια και εξομολόγηση. Δεν νιώθει πια γυμνός ο άνθρωπος, αλλά σκεπασμένος με την θεϊκή παρουσία. Δεν πεινά και δεν διψά, αλλά νιώθει γεμάτη την ψυχή του με την άφθαρτη τροφή της Θείας Χάρης. Νομίζω κι εσείς, αν και ευχερείς αδελφοί μου, θα το είδατε και εμείς στην εξομολόγηση. Έτυχε έτσι αρκετές φορές που είχαμε ειλικρινή εξομολόγηση μετά, που μας λένε «Αχ, ξαλάφρωσα, γέμισα Θεό». Βλέπετε αδελφοί μου, η ορθοδοξία, η πίστη είναι εμπειρία, δεν είναι θεωρία, και ο άνθρωπος ζει την χάρη του Θεού. Βλέπετε πώς είναι η αγάπη και η φιλανθρωπία του Κυρίου. Είπε κάποιος ερμηνευτής ότι και αν χάνονταν θεωρητικά όλα τα άλλα κείμενα της Καινής Διαθήκης και σωζόταν μόνο η παραβολή του ασώτου, ήταν αρκετή για να μας δείξει και αποδείξει το μεγάλο δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο, την μετάνοια και την άπειρη του Κυρίου Ευσπλαχνία. Ένα άλλο εξαίρετο υπόδειγμα αληθινής μετάνοιας αποτελεί η περίπτωση του αρχιτελώνη στην πόλη Ιεριχώ, Ζακχαίου, που είχαμε πριν κάποιες Κυριακές αυτή την παραβολή. Ο Ζακχαίος ήταν και αυτός τελώνης και μάλιστα αρχιτελώνης και είχε πράξει πάμπολες αδικίες και καταχρήσεις διαμέσου αυτού του αξιώματός του. Αλλά ο άνθρωπος δεν αναπαυόταν, δεν ησύχασε. Η φωνή της συνείδησης ασπαθής κοκοφτερό τον έλεγχε, τον κεντούσε. Θυμήθηκα ένα γέροντα Γεωρίτη που έλεγε «Η συνείδηση είναι ξηραπάκουλο, ξηράθι, έτσι και να μην θέλει ο άνθρωπος, ώσπου να μετανοήσουμε, μας κεντά». Η φωνή αυτή που έβαλε μέσα μας ο Δημιουργός Κύριος ως οδηγό για τη σωτηρία μας, εάν βέβαια την διατηρούμε καθερή και την υπακούμε στα πλαίσια του νόμου του Θεού. Και όπως λέγει θεόπνευστα για το θέμα τούτο ένας, δεν θα το ξέρετε ίσως αρκετοί, ο Όσιος Μάρκος ο ασκητής, ζητών θεραπείαν επιμέλησε της συνειδήσεως και όσα συλλέγει πίσων και βρίσκει την ωφέλεια. Δηλαδή ζητώντας να θεραπεύσεις την ψυχή σου την άρρωστη από τα πάθη, να επιμελήσει τη συνείδησή σου και όσα σου λέει κατά Θεόν συνείδηση να κάνεις και θα βρεις ωφέλεια. Έψαχνε λοιπόν για λύτρωση ο Ζακχαίος, έψαχνε για λυτρωτή και ζήτη τον Ιησούν ειδήν. Η χάρη του Θεού που θέλει πάντα σαν ανθρώπου σωτήνε και η σωτήγνωση με αληθεία ελθύν, είχε δει κάποια καλά στη ζωή του, κάποια καλή διάθεση και προαίρεση και του ενέβαλε στην ψυχή την καλή ανησυχία που λέει και ο Άγιος Παΐσιος για τον εαυτό του. Άρχισε να απεργάζεται μέσα του το μυστήριο της μετάνοιας. Θέλει λοιπόν ο Ζακχαίος να δει, να συναντήσει τον Χριστό, γιατί ασφαλώς είχε ακούσει για την θαυμαστή διδασκαλία του και τα εξαίσια θαύματα που ενεργούσε και ότι πολλοί τον είχαν πιστεύσει ως τον αναμενόμενο Μεσσία. Θέλει, αλλά ο όχλος τον εμποδίζει, γιατί τη ηλικία μικρός είναι, ήταν κοντούλης το ανάστημα. Γι' αυτό και τρέχει μπροστά και βγαίνει πάνω σε μια σικομορέα. Υπάρχει μέχρι σήμερα στην Ιεριχώ έτσι ένα αρχαίο δέντρο που λένε, έχει σε εκείνο το δέντρο, όταν θα πάτε θα το δείτε, είχε βγει ο Ζακχαίος, γιατί από εκείνο το σημείο θα διερχόταν ο Κύριος. Αυτό πολλά έχει να μας πει. Αισθανόμαστε συχνά δίψα πνευματική, αναζητούμε την λύτρωση από την αμαρτία και τα πάθη, αλλά εσωτερικές και εξωτερικές αναστολές μας εμποδίζουν. Η ντροπή, ο κοινωνικός περίγυρος,
τα σχόλια τα πικρόχωρα των άλλων, οι ειρωνίες, ο όχλος. Μα εδώ, αγαπητοί μου αδελφοί, χρειάζεται αγώνας και βία πνευματική, χρειάζεται υπέρβαση του παλαιού μας εαυτού, χρειάζεται ταπείνωση. Ο Ζακχαίος, από τους επισημότερους άνδρες της πόλης Ιεριχώς, δεν τράπηκε, αλλά έτρεξε μπροστά και βγήκε πάνω σε έναν δέντρο για να αντικρίσει το πρόσωπο του λυτρωτή. Και εμείς να παραμερίσουμε όποια εμπόδια εσωτερικά και εξωτερικά μας φράζουν τον δρόμο προς τον Χριστό. Και ο πόθος του Ζακχαίου εκπληρώθηκε, γιατί ο παντογνώστης Χριστός που περίμενε τον Ζακχαίο να εκδηλώσει το πνευματικό του το πόθο, τον ατενίσει με θεϊκή ευσπλαχνία και αγάπη και τον καλεί να κατέλθει από το δέντρο και να τον φιλοξενήσει στο σπίτι του. Ο μέγιστης ευλογίας που αξιώθηκε ο Ζακχαίος, γιατί εκείνη την ημέρα που φιλοξένησε τον δεσπότη στο σπίτι του, όντως έγινε πλούσιος, δεχόμενος τον παντοδύναμο και πολυέλεο Θεό τον λυτρωτή του. Και πάλι όμως ο όχλος, οι συμπολίτες του, αντί να χαρούν τη σωτηρία του πρώην αμαρτωλού, γονγίζουν. Γιατί να μπει στο σπίτι τέτοιο ονομαστού αμαρτωλού ο Άγιος Διδάσκαλος? Μα ο καρδιογνώστης Ιησούς ήξερε τι έκανε και φάνηκε αμέσως στη συνέχεια η θαυμαστή μεταβολή στη ζωή του Ζακχαίου, η αληθινή του μετάνοια. «Κύριε», είπε στο Χριστό, «να δίνω τα μισά από τα υπάρχοντά μου στους πτωχούς και όποιον αδίκησα θα τον αποζημιώσω», όχι τα ίδια, τετραπλάσια. Βλέπετε αδελφοί μου, αυτό που είπαμε και προηγουμένως, αυτή είναι η αληθινή μετάνοια, συγγνώμη, η έμπραχτη. Ο Ζακχαίος όχι μόνο αλλάζει νοοτροπία και φρόνημα, αλλά και εμπράκτος εκείνη την ώρα επανορθώνει τα σφάλματά του παρησία και μπροστά σε όλους. Και ο Κύριος δημόσια εξαγγέλει τη συγχώρησή του και την σωτηρία όχι μόνο αυτού, αλλά και όλων των ανθρώπων στο σπίτι του, βλέποντας αυτή την τόσο γνήσια μετάνοια, γιατί αυτός ήρθε να ζητήσει και σώσει το απολωλός, δηλαδή κάθε χαμένο πρόβατο από την πίμνη του, κάθε άνθρωπο που ο διάβολος και τα πάθη τον οδήγησαν μακριά του. Από ό,τι και προηγουμένως είδαμε, επιστέγασμα του αγώνα μας για καθημερινή μετάνοια αποτελεί το μυστήριο της εξομολογήσεως. Δεν μπορεί να νοηθεί αυθεντική πνευματική ζωή χωρίς τη συμμετοχή μας στο μυστήριο τούτο. Μου επιτρέψετε, Άγιε Αρχιερείς, Άγιε Πατέρε, να πω κάτι που ίσως κάποιοι αδελφοί μας να μην γνωρίζουν. Και οι αρχιερείς αδελφοί μου και εμείς οι πνευματικοί έχουμε το πνευματικό μας, έτσι. Είναι απαραίτητο για μια σωστή πνευματική ζωή αυτό το μυστήριο. Διότι η αγάπη του Θεού συγχωρεί και με την προσευχή αμαρτίες, αλλά είναι απαραίτητη η βεβαίωση της άφεσης κάτω από το επιτραχύλι του πνευματικού μας. Εδώ θυμήθηκα, δεν το σημείωσα, αυτό το γεγονός από την, με τη θεραπεία των 10 λεπρών. Βλέπετε, ο Χριστός τους θεράπευσε, λοιπόν, αλλά παρόλο που είχε ανάγκη ο Χριστός από τους ιερείς του νόμου να επιβεβαιώσουν θεραπεία, όμως αυτό που τους είπε, πηγαίνετε ας πούμε, είσαστε καλά, να επιβεβαιώσουν τη θεραπεία σας ιερείς. Αυτό ακριβώς παραπέμπει στο μυστήριο της εξομολογήσεως, ότι αυτός ο αρχιερέας, ο ιερέας που έλαβε από την χάρη του, από τον Θεό την χάρη να λύνει και να δένει τα αμαρτήματα, αυτός δι' αυτού θα επιβεβαιωθεί η άφεση των αμαρτιών μας. Το μυστήριο αυτό είναι και λέγεται το λουτρό της ψυχής και χρειάζεται αυτό το λουτρό, καθώς ξέρουμε κάθε άνθρωπος είναι επιρρεπής στην αμαρτία και καθημερινά μολυνόμαστε με έργα, με λόγια, με την διάνοια. Το μυστήριο αυτό, όπως και όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, αδελφοί μου, είναι θεόσδοτο, δεν το δημιούργησαν
οι αρχιερείς, οι πνευματικοί, έτσι. Το παρέδωσε ο Κύριος στους μαθητές του λίγο μετά την Ανάστασή του. Τους χορήγησε δηλαδή την πνευματική εξουσία να συγχωρούν τα αμαρτήματα των ανθρώπων, λέγοντάς τους: «Λάβετε Πνεύμα Άγιον, άντινον αφήνετε τα αμαρτίας, αφήεντε αυτής, άντινον κρατείτε και κράτηντε». Και αυτή χάρη, όπως είπαμε, της άφεσης των αμαρτιών, αλληλοδιαδόχως μεταδόθηκε από τους Αποστόλους με την χειροτονία στους μαθητές τους και στους Ορθοδόξους αρχιερείς και από αυτούς στους πνευματικούς πατέρες μέχρι σήμερα. Ο χαρακτήρας του μυστηρίου αυτού είναι διπλός, τόσο η χορήγηση της άφεσης των αμαρτιών, όσο και η πνευματική καθοδήγηση του εξομολογουμένου σε ποικίλα ζητήματα που τον απασχολούν και χρειάζεται βοήθεια. Βεβαίως, όπως και σε όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, έτσι και στο μυστήριο τούτο, υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να λάβει ο εξομολογούμενος την άφεση των αμαρτιών του. Δηλαδή είναι όποιος πάει εκεί και πει δύο λόγια, ξέρω εγώ έτσι, ας πούμε του φταίω, συγγνώμη για την έκφραση, τέλειωσαν όλα. Έχει προϋποθέσεις και αυτές είναι οι εξής. Πρώτα η πίστη ότι στο μυστήριο αυτό είναι παρόν ο ίδιος ο Χριστός μας και ότι αυτός είναι που δέχεται την ομολογία των αμαρτιών μας και μπορεί και χορηγεί την άφεση οποιασδήποτε αμαρτίας. Κατόπιν χρειάζεται μια πνευματική προετοιμασία, δηλαδή όπως είπαμε να συμμαζέψουμε το νου μας με προσευχή, να ανακρίνουμε τον εαυτό μας μέσα στο πνεύμα των Θείων Εντολών, να μετανοήσουμε ειλικρινά ενώπιον του Θεού για τις όποιες αμαρτίες μας και να αποφασίσουμε ότι με τη χάρη του Θεού δεν θα τις επαναλάβουμε. Θυμάμαι, Άγιε Αρχιερείς, τον μακαριστό μας Γέροντα Θανάσιο Σταυροβουνιώτη, ίσως και ο Γέροντας στην Προδίτηση, αν το έκανε αυτό, Άγιε Αρσινόης, δεν ξέρω, στον οποίο εξομολογούμουν από τα 16 μου χρόνια, είχα αυτή την ευλογία, είχε τυπωμένη σε ένα χαρτάκι μπροστά από ένα μεγάλο μεγέθος εσταυρωμένου μια προσευχή και μας έλεγε εκεί στο εξομολογητάριο, το θυμάστε, Άγιε Πάφου, που μπαίναμε δεξιά μέσα στο εκεί, στο κελάκι του, στον ναό του Σταυρού, και μας έλεγε και γονατίζαμε και διαβάζαμε γονικλινής μπροστά στον εσταυρωμένο αυτή την προσευχή, κατόπιν προσκυνούσαμε τον Χριστό και ύστερα εξομολογούμαστε. Η προσευχή αυτή που συνοψίζει όσα είπαμε προηγουμένως είναι η εξής, για δεν ξέρω και κάποιους πνευματικούς που τη χρησιμοποιούν. «Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, εξομολογούμεση πάντα τα κρυπτά και φανερά της καρδίας και διανοίας μου, αέπραξα έως τη σήμερον ημέρας, διό άφεσιν ετώ παρασού του δικαίου και ευσπλάχνου κριτού και χάρη του μικέτη αμαρτάνη». Συχνά βοηθά πολύ να παίρνουμε σε ένα χαρτάκι κάποιες σημειώσεις για να μην ξεχάσουμε τίποτα. Εννοείται έτσι με τρόπο συμβολικό να μην το διάβαζε αυτό το χαρτάκι. Και δεν αρκεί να πούμε, αδελφοί μου, είμαι αμαρτωλός ή τα έκανα όλα. Όχι. Χρειάζεται να ομολογήσουμε τις αμαρτίες μας μία προς μία και όταν βρεθούμε στο πνευματικό να ομολογούμε με ειλικρίνεια και χωρίς ντροπή τις όποιες αμαρτίες μας. Μάλιστα κάποιοι συμβουλεύουν να ξεκινούμε από τις πιο σοβαρές. Αν ηθελημένα αποκρύψουμε από ντροπή οποιαδήποτε αμαρτία, καμία αμαρτία μας δεν συγχωρείται. Έχει στον βίο του Αγίου Ανδρέα του Διού Χριστόν Σαλού, δεν ξέρω αν ξέρετε τον Άγιο, θα συνιστώ το βίο του, πολύ δυνατός, με προφητείες, με πολύ έτσι δυνατές εμπειρίες του Αγίου αυτού, έζησε τον 10ο αιώνα, που προσευχόταν, λέει, στον άρτηκα μιας εκκλησίας και εκείνη την ώρα πήγε ένας πιστός να εξομολογηθεί στο πνευματικό και έβλεπε κάθε αμαρτία που έλεγε, έβγαινε ένα δηλητηριώδες ερπετό φίδι σκορπιός από το σώμα του. Ήταν οι αμαρτίες του ανθρώπου. Αυτό έτσι παρενθετικά μου το είπε και το ίδιο πράγμα ο Άγιος Γέροντας Ιάκωβος ο Τσαλίκης. Νομίζω στην πρώτη εξομολόγηση που πήγα εκεί στο μοναστήρι του Αγίου Δαβίδ, στο κλεισάκι του Αγίου Χαραλάμπους και
Μου λέει, παιδί μου, βλέπω εδώ. Τι βλέπεις, γέροντα, δεν βλέπω τίποτα βέβαια. Μου λέει, βλέπω σκορπιούς, φίδια. Μα τι είναι αυτά, γέροντα? Παιδί μου, είναι οι αμαρτίες των ανθρώπων που βγαίνουν σαν ερπετά δηλητηριώδη από το στόμα του. Βλέπετε, η εμπειρία της Εκκλησίας συνεχίζεται η ίδια. Λοιπόν, και εκεί έβλεπε ο Άγιος Ανδρέας ότι είχε ένα χοντρό φίδι που κάθε λίγο πρόβαλε από το στόμα του και δεν έβγαινε, γιατί ήταν μια σοβαρή αμαρτία αυτού του ανθρώπου, του χριστιανού, που ντρεπόταν να την πει. Τελικά δεν την είπε και όλα αυτά τα φιδάκια και οι σκορπιοί ξαναμπήκαν μέσα του. Έτσι, αδελφοί μου, να μην περιμένουμε δε το πνευματικό να μας εμβάλλει την ώρα εκείνη την μετάνοια, και ακόμη κάτι πολύ σημαντικό, να μην επιρρύπτουμε στην εξομολόγηση σε άλλους την ευθύνη για τις όποιες αμαρτίες μας. Εδώ να σας πω και ένα, να το πούμε, θεδρό ή και λυπηρό γεγονός, σχετικά με τον γέροντα, ένα σπουδαίο Άγιο Πνευματικό, τον πατέρα Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο, και αυτό τον είχα γνωρίσει στην Αθήνα. Κοιμήθηκε στην ηλικία μου, λίγο πιο μικρός, με καρκίνο το 89, αρχιμανδρίτης στην Αθήνα, μεγάλος άνθρωπος του Θεού, σοφός, λοιπόν, με πολλά χαρίσματα. Λοιπόν, πήγε, μας έλεγε μια κυρία εκεί και τη είπε, πες μου, κυρία μου, τι έχει? Ξέρεις, του λέει, πάτερ μου, ο άντρας μου έτσι, 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 ο άντρας μου έτσι. Λοιπόν, της λέει, τελείωσες, κυρία μου? Ναι, πάτερ μου. Θα μου διαβάσεις την ευχή? Όχι, της λέει, να φωνάξεις τον άντρα σου. Τον άντρα μου? Ναι, εξομολόγησες τον άντρα σου, έρθει ο άντρα σου, να του διαβάσω την ευχή, να το συγχωρήσω. Εσύ δεν μου είπες τίποτε για σένα. Έτσι, αδελφοί μου. Ο Άγιος Σιλωανός Αφωνίτης συνήθισε να προσεύχεται αρκετή ώρα στον Θεό πριν εξομολογηθεί, για να φωτίσει ο Κύριος το πνευματικό, να του υπεί το θέλημά του, και προσέξτε αυτό εδώ πολύ σημαντικό, και θεωρούσε τον πρώτο λόγο του πνευματικού ως εκ Θεού. Και τόνισε, αυτά τα γράφει ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ, στο βιβλίο που έγραψε για τον γέροντά του, τον Άγιο Σιλωανό, και τόνισε ότι αν εκείνη την ώρα εξομολογούμενος αντιδράσει σε αυτά που τον συμβουλεύει ο πνευματικός και αρχίσει τα παζάρια και θέλει εκπτώσεις, καταλαβαίνετε, τότε χάνεται η ιερότητα του μυστηρίου, ο πνευματικός πιθανότατα θα μιλήσει πλέον ως άνθρωπος και ο εξομολογούμενος θα εισπράξει τις συνέπειες του ιδίου θελήματός του. Και κάτι ακόμη να πούμε. Τα τυχόν επιτήμια, ο κάνονας που λέμε στην Κύπρο, που ίσως μας ορίσει ο πνευματικός, να μην τα θεωρήσουμε, αδελφοί μου, τιμωρία. Είναι φάρμακα θεραπευτικά. Γίνεται να έχουμε πρόβλημα υγείας και να πάμε στον γιατρό και να μην μας δώσει φάρμακο? Είναι φάρμακα που θα μας βοηθήσουν και ενισχύσουν πνευματικά, ώστε να μην περιπέσουμε στα ίδια αμαρτήματα. Σεβασμιότατε, αγαπητοί μου αδελφοί, να σας φέρω λίγο. Ο Θεός μας είναι αγάπη. Θεός ελέους, εσείς καθίστε, καθίστε. Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και επειδή θέλει να ενώνεται μαζί μας, δηλαδή να έχουμε κοινωνία μαζί Του, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καθαρότητα της ψυχής και του σώματος από οποιοδήποτε αμαρτία. Ένα πράγμα είναι αδύνατο στον Θεό, κατά τον μεγάλο πατέρα της Εκκλησίας μας, Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Φοβερό πράγμα, λέει, ο Άγιος Γρηγόριος έχει ένα πράγμα που είναι αδύνατο στο Θεό. Ποιο είναι αυτό? Το να ενωθεί με κάποιον άνθρωπο που πνευματικά είναι ακάθαρτος, δεν είναι καθαρός. Και αυτή την κάθαρση μας την παρέχει ο Κύριος στο φιλάνθρωπο μυστήριο της μετάνοιας και εξομολόγησης. Γι' αυτό και εμείς ας καλλιεργούμε την καθημερινή μας μετάνοια και ας προστρέφουμε όσο συχνά χρειάζεται στο ιατρείο της μετανοίας στην εξομολόγηση, για να λαμβάνουμε την θεραπεία των παθών μας και την γλυκύτητα της χάριτος, όπως το ψάλλει σε ένα τροπάριο η Αγία μας Εκκλησία, είναι στον ήχο βαρύ, στην οκτώ ήχο, η παρακλητική. Λέει αυτό το ωραίο τροπάριο: έχωσα ψυχή μου το ιατρείο της μετανοίας, έχοντας ψυχή μου
η μετάνοια είναι ιατρείο, είναι θεραπευτήριο, έτσι. Πρόσελθε δακρύουσα εν στεναγμής, κραυγάζουσα του ιατρό ψυχώντε και σωμάτων. Ελευθέρωσον με φιλάνθρωπε εκ των αιμών πλημελημάτων, συναρρύθμισον με την πόρνη και το ληστή και το τελώνη, και δώρησέ μοι ο Θεός των ανομιών μου την συγχώρηση και σώσον με. Αυτής της συγχώρησης να αγωνιστούμε, να επιτύχουμε και να αξιωθούμε, να διέλθουμε με ταπείνωση και μετάνοια την Αγία περίοδο του Τριωδίου και να φτάσουμε εξαγνισμένοι στην Αγία Ανάσταση του Χριστού με το έλεος και την φιλανθρωπία Του, με τις πρεσβείες της Θεοτόκου και όλων των Αγίων. Αμήν. Αυτά, αγαπητοί μου αδελφοί. Αν θέλετε, λέγει ο πατήρ Κωνσταντίνος, είσαστε και κουρασμένοι σήμερα και Κυριακή σας ταλαιπωρήσαμε, συγγνώμη, με την αργολογία μου, κάτι να ρωτήσετε σε αυτό το θέμα ευλογημένου Άγιο Χερής, που έχει σχέση με την μετάνοια, κάτι θέλετε να ξεκαθαρίσουμε, ευχαρίστως. Ήταν κατανοητά. Άγιε Πάφο, θέλετε κάτι να... Ευχαριστούμε, Πατέρα, ότι καταφέρετε να συγκεφαλαιώσετε όλα όσα γνωρίζουμε περί της μετάνοιας και της σειράς της ομολογήσεως. Η εξομολόγηση όντως είναι το βασικότερο, το βασικότερο στοιχείο της πνευματικής ζωής. Είναι όπως για μια οικοδομή που χρειάζεται οπωσδήποτε να έχει γερό θεμέλιο. Θεμέλιο της πνευματικής ζωής είναι η μετάνοια. Όχι μια φορά, αλλά κάθε επανάληψη, πολλές φορές χρειάζεται να μετανοούμε. Η αμαρτία, όπως ξέρουμε, είναι ένα μεγάλο εμπόδιο, το μεγαλύτερο εμπόδιο που δεν αφήνει τον Θεό να έρθει και να αποκαλυφθεί στην καρδία μας. Γι' αυτό και όταν μετανοούμε, σπάσουμε αυτό το εμπόδιο. Και έρχεται ο Θεός και μας επισκιάζει με τη χάρη Του. Το ίδιο είναι και ο εγωισμός. Εφόσον έχουμε εγωισμό, ο εγωισμός δεν μας αφήνει να μετανοήσουμε. Γι' αυτό είναι ένα βασικό εμπόδιο προς την πνευματική ζωή. Πορευόμενοι στο Τριώδιο θα πρέπει να σπάσουμε αυτά τα δύο εμπόδια, την αμαρτία που σκουριάζει την ψυχή, να εξομολογούμαστε δηλαδή, αλλά και τον εγωισμό να αφήσουμε. Ξέροντας ότι η μετάνοια στον άνθρωπο τον βοηθά να αναχθεί στον Θεό. Δύο μεγάλοι μεγαλύτεροι των Αγίων μας, του κορυφαίοι, ήσαν αμαρτωλοί, εμάρτησαν. Ο Απόστολος Πέτρος, τρεις φορές αρνήθηκε τον Χριστό και όμως με τη μετάνοια έγινε πρωτοκορυφαίος. Ο Απόστολος Παύλος ήταν διώκτης των χριστιανών και έγινε επίσης πρωτοκορυφαίος. Και αν δείτε, στο τέμπλο, όταν είχε το Αποστολικό, είναι η Απόστολη εκεί και δεξιά και αριστερά του Χριστού στο κέντρο είναι πάντοτε οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος. Βλέπετε δύο άνθρωποι πόσο ψηλά έφτασαν, πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος με τη μετάνοια. Και μία από τις μεγαλύτερες αγίες μας, μπορεί να μην την γνωρίζουμε, μπορεί να μην την δώσουμε τόση σημασία, όμως η Εκκλησία μας αφιέρωσε μια από τις σημαντικότερες Κυριακές του έτους, έτσι λίγο πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα, την Πέμπτη Κυριακή, αλλά λίγο πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα, την αφιέρωσε στην Αγία Μαρία την Αιγυπτία, έπεσε στον πάγο της αμαρτίας, δεν είχε να πω εκεί κάτω. Και όμως είναι μια από τις μεγαλύτερες Αγίες μας. Έτσι δείχνει πώς ο άνθρωπος μπορεί από τον πάγο της αμαρτίας να βρεθεί εις την κορυφή των Αγίων μας.
Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αφήσουμε έτσι την τροπή που μας βάζει ο διάβολος να μην μετανοούμε, να μάθουμε να μετανοούμε και τον εγωισμό και να προσευχόμαστε στην μετάνοια. Θα πούμε πάλι, συγχωρέστε με αν τελειώνω με αυτό, ότι όπως ο άνθρωπος αρρωσταίνει από διάφορες ασθένειες και πηγαίνει στον γιατρό και πάλι ξαναπηγαίνει, αρρωσταίνει και ξαναπάει στον γιατρό. Έτσι και όπως το σώμα να αρρωσταίνει συνεχώς και χρειάζεται συνεχώς τον γιατρό και δεν λες αφού να αρρωστήσω πάλι, είτε να πάω στον γιατρό, αλλά λες να πάω στον γιατρό και να προσπαθήσω να μην εξάρρωστησω, να προσέχω. Να προσέχω τον εαυτό μου, να με αρρωστήσω, αλλά ξαναπάω πάλι, να αρρωστήσω. Έτσι και η ψυχή χρειάζεται να πάμε, πηγαίνουμε στο πνευματικό, που είναι ο γιατρός της ψυχής. Καμιά φορά να μ' αρρωστήσουμε, δεν μπορούμε να πάμε μόνοι μας στον γιατρό. Ξαπλούμε στο κρεβάτι και λέμε δεν μπορώ, δεν μπορώ και βρέθηκε ένας και μας λέει πρέπει να πάει στον γιατρό. Και τότε παίρνουν την αποφάση να πάμε στον γιατρό ή ακόμα και χειρότερα δεν μπορούμε οι ίδιοι να πάμε και βρίσκουμε κάποιον συγγενή μας, γνωστό μας που είναι δίπλα μας και μας λέει έλα πάμε στο αυτοκίνητο με τον ζόρι, θα πάει στον γιατρό, θα πάρει και τα φέρματα που θα σου δώσει. Έτσι πολλές φορές και η αμαρτία, ο αμαρτωλός άνθρωπος από μόνος του δυσκολεύεται. Γι' αυτό και όλοι εμείς που εξομολογούμαστε, πρέπει να εξομολογούμαστε, θα πρέπει να βοηθήσουμε και τους γύρω μας να τους πάρουμε στο πνευματικό. Τους γονείς μας, τα αδέρφια μας, τα παιδιά μας, τους φίλους μας, θα πρέπει να τους βοηθήσουμε. Δεν μπορούν ήδη, αν δεν έχουν ξαναεξομολογηθεί ιδιαίτερα, να τους βοηθήσουμε να πάνε στο πνευματικό, να εξομολογηθούν και να αρχίσει η ζωή τους, η ψυχή τους να φορτίζεται, να βλέπει πώς και να έγινε σε μια πορεία προς τον Θεό ή μάλλον ο Θεός να αποκαλύπτεται σε αυτούς, στον καθένα μας και να μας αγιάσει. Ευχαριστούμε Πατρέα Φώτη. Εγώ ευχαριστώ. Όλος ο Δευτέρας και για τις αναφορές των μακαριστών Αθανάσιο Σταυροβουνιώτη, ο οποίος στήριξε πραγματικά την Κύπρο για πολλές δεκαετίες, τον οποίο είχα την ευλογία να γνωρίσω και εσείς ιδιαίτερα πολύ περισσότερο να ζήσετε κοντά του. Και εγώ με τις, έτσι όταν ήμουν στη Ρατική Σχολή ιδιαίτερα να επισκέφτουμε συχνά το Σταυροβούνι, αυτού των πνευματικών φάρων ολόκληρης της Κύπρου για πολλές δεκαετίες που μπόρεσε να κρατήσει την Κύπρο μας πνευματικά. Να είστε καλά, κάθε καλό να είστε αυτός και με το καλό να σας ξαναέχουμε να μας μιλήσετε και για να ρωτήσετε οπουδήποτε άλλο θέμα. Ναι. Ευχαριστώ σε όλους. Καλό τριώδιο.